Να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αντώνη Σεκέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Υπάρχουν αντιδράσεις για το αποτεφρωτήριο και δώστε μας την εικόνα των αντιδράσεων αυτών, το πλαίσιο των αντιδράσεων αυτών. Γιατί αντιδράτε στη δημιουργία αυτή? Οι αντιδράσεις είναι εύλογες γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν γίνεται εμείς τελευταία να μαθαίνουμε κάτι, δεν γίνεται να σκέφτονται για μας χωρίς εμάς. Είναι ένα έργο πάλι στην περιοχή μας, το οποίο είναι νομίζω λίγο παράξενο, γιατί δεν έχει καταλάβει, δεν έχει έρθει κάποιος να μας εξηγήσει τι είναι και έπρεπε το κοινοτικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό. Δεν αυτή έχει γνωμοδοτήσει, δεν μας αρέσει. Κύριε, δεν έχει γνωμοδοτήσει, δεν έχει έρθει. Όχι, δεν έχει γνωμοδοτήσει. Δεν έχει έρθει. Αυτό έπρεπε να έρθει πρώτα στο τοπικό συμβούλιο, όπως άλλα θέματα έρχονται, και το τοπικό συμβούλιο λέει τη γνώμη του, ό,τι και να είναι αυτή. Αυτό δεν έχει γίνει και εμείς δεν νιώθουμε ωραία, γιατί πάλι βλέπουμε ότι γίνεται παράκαμψη. Δεν έχουν έρθει κανείς από το Δήμο Ηρακλείου να σας κάνει μια στοιχειώδη έστω παρουσίαση, το προφίλ του έργου, τι σχεδιάζεται, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις? Κανένας τίποτα, ούτε ειδοποίηση είχαμε, ούτε ενημέρωση είχαμε, απλά το είδαμε από τις εφημερίδες την μέρα που υπέγραψε ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο τη σύμβαση αυτή, τις μελέτες. Ναι. Είναι βέβαια η ανάθεση των μελετών, δηλαδή υπάρχει πολύ ψωμί ακόμα για να φτιαχτεί το αποτεφρωτήριο, αλλά ωστόσο σίγουρα έχει δρομολογηθεί όμως. Ναι, έχει δρομολογηθεί και έχετε δίκιο να έχετε τις ανησυχίες σας, αν μη διάλογο. Βέβαια. Όλα τα κακώς κείμενα είναι σε Αλικαρνασσό. Γιατί? Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να λεγόμαστε και πρωτεύουσα του Ηρακλείου και να μην έχουμε ιδέα για το τι γίνεται στον τόπο μας. Καταλάβατε. Νομίζω το βλέπω λίγο βαρύ. Η αντίδραση είναι μεγάλη, θα υπάρχουν κινητοποιήσεις και αυτές τις μέρες θα πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θα ζητήσετε περισσότερα στοιχεία ενδεχομένως για την όποια περιβαλλοντική όχληση μπορεί να υπάρξει από ένα τέτοιο έργο? Τι είναι εκείνο το οποίο θα ζητήσετε από το Δήμο? Φαντάζομαι ότι θέλετε χειροπιαστές απαντήσεις για το αν υπάρχει επιβάρηση ή όχι για την περιοχή. Καταρχήν να σας πω ότι στο σχεδιασμό του πρώην Δήμου Αλικαρνασσού είχε αυτός ο χώρος οριοθετηθεί για το νέο κημητήριο. Εμείς τώρα έχουμε ένα κημητήριο στην Αλικαρνασσό που ζητάμε 5 χρόνια, όσα χρόνια είμαι εγώ τώρα πρόεδρος, ζητάμε ένα υπάλληλο να κάνει εκταφές και δεν βρίσκομαι. Το δικό μας νεκροταφείο δεν έχει την απαιτούμενη άδεια από πολλά πράγματα. Και μια στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάψη νεκρών σε ένα χώρο πάλι ο οποίος είχε οριοθετηθεί για τους κατοίκους στην Αλικαρνασσό, και τώρα ξαφνικά απότομα από το πουθενά ακούμε για το αποτεφρωτήριο εκεί. Γιατί αυτό δεν γίνεται προς τα πέρα, εκεί στο που υπάρχουν μέρη προς τη μεριά του καινούργιου νεκροταφείου, του νέου κημητηρίου του Ηρακλείου, να είναι και συνολικά όλα μαζί εκεί? Γιατί, κύριε Σεκέρη, νομίζω ότι ο Δήμος Ηρακλείου αυτό που υποστηρίζει είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει όχληση και κυκλοφοριακά και τα λοιπά. Γι' αυτό νομίζω. Αυτό λέει ο Δήμος Ηρακλείου, έτσι? Ναι, αυτό είναι η απάντηση του Δήμου. Αυτό είναι η απάντηση του Δήμου. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ό,τι το συμφέρει να λέει, γιατί από ό,τι βλέπουμε κάθε φορά, ό,τι το συμφέρει λέει. Μα δεν γίνεται. Αυτή τη φορά θα υπάρχει αντίδραση και μεγάλη αντίδραση. Mm-hmm. Όσο εδώ και μη παρέγει. Την αντίδραση την πάτε πακέτο, αν μπορώ να το πω έτσι, κύριε Σεκέρη, και με τα προβλήματα της λειτουργίας του κημητηρίου? Γιατί προφανώς είναι δύο διαφορετικά πράγματα, με την έννοια ότι άλλες ανάγκες εξυπηρετεί το κημητήριο. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, σήμερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε ταφή, δεν υπήρχε κενό μνημείο σήμερα. Και αναγκάζεται κάποιος Αλικαρνασσώτης να πάει στο κημητήριο του Ηρακλείου. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Υπάρχουν μνημεία και είναι διαχρονικό και δεν πρόβλημα. Ταφές. Το έχουμε καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στο κημητήριο της Αλικαρνασσού. Έχουμε κάνει και πολλές φορές ρεπορτάζ σε αυτό. Σας λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Το έχετε καταγράψει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Έχω κάνει συζητήσεις με τον Δήμαρχο, έχω κάνει συζητήσεις με την υπεύθυνη που ήταν τότε, την κυρία Καναβάκη. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, τόση πολλή απαξίωση στον τόπο αυτόν δεν τον έχω δει. Κυρία Σεκέρη, θεωρείτε ότι στην Αλικαρνασσό ότι αν γίνει αυτό το κέντρο καύσης νεκρών στο συγκεκριμένο σημείο, μπαίνει τα φόπλακα και στο να δημιουργηθεί νέο κημητήριο για την περιοχή της Αλικαρνασσού? Κοιτάξτε, τα νέα που έχω πάρει και έχω ρωτήσει κάποιους συναδέλφους μου στη Ριτσόνα δεν είναι πολύ καλά. Ναι. Φανταστείτε, όπως στην ανακύκλωση εδώ πάνω στο Ηράκλειο που έχουμε, όταν φράξουν τα φίλτρα και βγαίνει μια έντονη μυρωδιά, ίσως το έχουμε και αυτό, γιατί στη Ριτσόνα το αντιμετωπίζουν αυτό. Και εγώ θέλω να λέω
ότι η ανάπτυξη είναι προς τα πάνω και προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, όταν μια περιοχή προς τα εκεί, που είναι στην Καλυθέα δίπλα, στην βιομηχανική από κάτω, υποβαθμίζεται, νομίζω ότι... καταλαβαίνετε, εύλογα, υποβαθμίζεται η περιοχή πάλι όλη. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Αλικαρνασσού είναι πάρα πολύ επιβαρημένη, δεν αντιλέγει κανένας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, έχει τις περισσότερες οχλήσεις από οποιοδήποτε άλλο περιοχή. Κύριε Σαββίδη, θέλουμε την ανάπτυξη με το αεροδρόμιο, θέλουμε την ανάπτυξη με πολλά άλλα που γίνονται και λένε, αλλά υποβαθμίζομαι. Τη μία με την καινούργια μονάδα με τα απορρίμματα που θα γίνει εκεί πάνω, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ο σχεδιασμός. Από την άλλη, το φροντίδιο. Δηλαδή, αν δείτε, ο κλειός γύρω από την Αλικαρνασσό φύγει. Νομίζω ότι όλα τα κακό σχήματα του Ηρακλείου, το ξαναλέω δεύτερη φορά, έρχονται προς τα εκεί. Όλα, γιατί? Δεν υπάρχει κάπου αλλού χώρος, επειδή η Αλικαρνασσό για κάποια οικόπεδα, πρέπει να έρθουν εκεί. Την εύκολη λύση βρίσκουμε. Και τόσο καιρό χωρίς αντίδραση. Μάλιστα. Οπότε η συνέχεια με απόβαση διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό καταλαβαίνω. Και να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δοθούν και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι έχει να κάνει με τις ανησυχίες των κατοίκων. Οι αντιδράσεις θα είναι πολλές και έντονες. Πάντως, άσχετα και με το κομμάτι του αποτεφρωτηρίου, κυρία Σεκέρη, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να δοθεί λύση και στο κημητήριο. Και να μην υπάρχει αυτή η εικόνα, αυτή αν θέλετε, αυτή η αντίδραση προς τους κατοίκους της περιοχής να μην έχουν να θάψουν τους νεκρούς τους όπως θέλουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το δικαίωμα. Από την άλλη, η καύση των νεκρών έρχεται να καλύψει άλλα δικαιώματα. Το θέμα είναι ότι εσείς αντιδράτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γιατί να γίνει στην περιοχή. Με την ενημέρωση. Με την έλλειψη της ενημέρωσης που υπάρχει. Γιατί... Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαβούλευση, εδώ θα πρέπει ο Δήμος. Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να συζητήσει Να σας πω και κάτι άλλο. Οι καύσεις θα είναι πολλές, γιατί θα έρχονται από όλη την Κρήτη και από όλα τα νησιά. Και όχι μόνο, ναι, και από τα νησιά, σωστά. Γιατί έχουμε κάποια στοιχεία, έχουμε κάνει πολλή δουλειά βέβαια, έχουμε κάποια στοιχεία ότι από την Κρήτη την περασμένη χρονιά πήγανε 45 άτομα. Δηλαδή, αν εδώ έχουμε το τεφροτήριο, πόσα άτομα θα έρχονται από όλη την Κρήτη και από όλα τα νησιά που θα είναι πιο εύκολο εδώ? Γιατί όπως ξέρετε στην Αθήνα είναι μόνο ένα. Ναι. Δηλαδή πάλι πρωτοτυπούμε εμείς σε βάρος Αλικαρνασσού, καταλάβατε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεκέρη, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Όπως είπατε και εσείς, ποια χρόνια λέμε για το κημητήριο? Έχει γίνει κάτι να έρθει ένας υπάλληλος να κάνει εκταφές, να έχουμε μια γραμματιακή υποστήριξη εκεί? Εκεί τώρα αυτό το θέμα θα έπρεπε ήδη να έχει δρομολογηθεί και να έχει λυθεί και να έχει. Πόσα χρόνια το λέμε, 4 χρόνια το λέμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους εκεί της περιοχής στην Νέα Αλικαρνασσού. Υπάρχει προβληματισμός για το αν υπάρχει περιβαλλοντική όχληση, αν υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρηση της περιοχής. Άλλωστε, οι κάτοικοι σε κάθε περιοχή έχουν το δικαίωμα και να αντιδρούν και να διατυπώνουν απόψεις και να διατυπώνουν και στάσεις. Και υποχρεούται κάθε δημοτική αρχή να τους ακούει και να καθησυχάζει όπου δεν υπάρχει πρόβλημα. Νικολέτα, είπε τη μαϊκή λέξη. Διαβούλευση. Ας γίνει και διαβούλευση και η σωστή ενημέρωση. Και νομίζω ότι πρέπει να λυθεί και σε διαφορετικό, να μην πάει πακέτο το πρόβλημα του κημητήριου με την καύση των νεκρών. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Αναδοθεί λύση με το κημητήριο. Δεν είναι και εικόνες αυτές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.